Λοιπόν, έχουμε κοντά μας και τον Μάριο τον Αργυρού, τον προπονητή του Hapoel, head coach πλέον. Μεγάλη επιτυχία σήμερα απέναντι σε έναν αντίπαλο που το Hapoel είχε να κερδίσει σχεδόν 2 χρόνια. Μια σημαντική νίκη που σας βάζει στα play-off. Πώς αισθάνεστε για αυτή την και πώς βιώσατε το παιχνίδι σήμερα? Θεωρώ χαρά μας είναι απερίγραπτη, γιατί μέσα από μια χρονιά που είχε τα σκαμπανεβάσματα της, θεωρώ πήραμε το maximum αυτό που θέσαμε ως στόχο. Τα παιδιά όλα απέδειξαν ότι το ήθελαν και αυτοί και πάλεψαν μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, και αυτό φάνηκε μέσα στο γήπεδο. Και αυτό μας φέρνει στη θέση του play-off να παλεύουμε πάλι με τον κεραυνό, από ό,τι άκουσα και από τα άλλα αποτελέσματα. Ακριβώς. Που ελπίζω όλη η σειρά να πάει έτσι, γιατί σήμερα πραγματικά παίχτηκε καλός αγώνας με θέαμα και ουσία, που αυτό ελκύει κόσμο να βλέπει τον μπάσκετ. Αντίπαλος λοιπόν θα είναι ο κεραυνός σε μια σίγουρα δύσκολη σειρά αγώνων. Όπως είπατε και εσείς, θέλουμε να δούμε ωραία παιχνίδια. Αυτά τώρα. Πώς θα αντιμετωπίσετε τον κεραυνό από εδώ και πέρα? Ο κεραυνός θα έχει και επιστροφές, θα έχει τον Σάιμον, τον Μιχαήλ και τον Νίκο, τον Στυλιανού, οι οποίοι δεν παίξαν σήμερα, άρα θα έχει περισσότερες επιλογές. Σίγουρα, και εμείς από τα παιδιά που έχουμε και στον πάγκο σήμερα και δεν χρησιμοποιήθηκα, ξέρουν και οι ίδιοι ότι θα τους δοθεί ευκαιρία και ελπίζω να διαρπάξουν όλοι από τα μαγιά. Όλα τα παιδιά, εμείς μέσα από την ομάδα, θεωρώ δεν υστερούμε ποιοτικά από την ομάδα του κεραυνού. Απλά και εμείς πρέπει να βελτιώσουμε το παιχνίδι μας σε ομαδικό τομέα και στην επίθεση και στην άμυνα, να λειτουργούμε σωστά και μέσα από αυτά να φέρνουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Και κάτι τελευταίο, κάνατε 5 συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα. Αυτό που θέλατε δηλαδή για να πάρετε αυτή την πρόκληση στα play-off, αυτό ήταν πάρα πολύ δύσκολο κομμάτι. Πώς το καταφέρατε, γιατί όλος ο κόσμος έλεγε, σας είχε ξεγραμμένο στην αρχή του πρωταθλήματος? Ναι, ήταν τα γεγονότα με τον Λάντεν που τον περιμέναμε. Είχαμε πέσει έξω στους υπολογισμούς με τον τραυματισμό. Με την επιστροφή του η ομάδα έδειξε να ανακάμψει. Κάναμε όντως τις 5 νίκες που μας έφερε σε θέση ισχύω για να μπορούμε να διεκδικήσουμε μια θέση στα play-off. Η προσθήκη του είναι σημαντική. Από ό,τι βλέπετε, δεν είναι και αυτός έτοιμος 100%. Αλλά πραγματικά και αυτός όσο μπορεί το παλεύει. Θα ήθελα έτσι και επ' ευκαιρίας αυτού να αφιερώσω αυτή την νίκη στον coach του Φραγκιά, που είμαστε και φίλοι. Η μισή και τα 3/4 ίσως της δουλειάς είναι δικιά του και ελπίζω να το ανταποδώσουμε και κάτι παραπάνω στην πορεία. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.